Ξανά είμαστε στο αστυνομικό δελτίο, θα παραμείνουμε για την ηχορύπανση πάλι. Ναι, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα η αστυνομική διεύθυνση Πάφου διενεργεί τέτοιες επιχειρήσεις. Χθες κυρίως τα Σαββατοκύριακα, αλλά τώρα πλέον και τις καθημερινές, καθώς υπάρχουν παράπονα στην περίπτωση της κάτω Πάφου χθες. Είχαμε τρεις καταγγελίες για ηχορύπανση και άλλη μία στην πλατεία Kennedy. Στην περίπτωση της κάτω Πάφου είχαμε διαμαρτυρία από ξενοδοχεία ή τουριστικά συγκροτήματα ότι υπήρχε οχληρία λόγω της ηχορύπανσης τις τελευταίες ημέρες και είχαμε αυτή την εκστρατεία της αστυνομίας χθες, η οποία διαπίστωσε ότι σε τρεις περιπτώσεις η μουσική που μεταδίδονταν ήταν υπερβολική. Με τα ντεσιμπελόμετρα. Και χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Δεν είναι μόνο ότι ήταν στη διαπασόν μουσική, αλλά είχαμε και διαπιστώθηκε ότι μεταδίδονταν η μουσική χωρίς να διαθέτουν τα συγκεκριμένα υποστατικά τις απαραίτητες άδειες. Μάλιστα. Πάντως αυτό με την ηχορύπανση είναι εντάξει, είναι συνεχώς η εξτρατεία. Παγκύπριο φαινόμενο. Στις τουριστικές περιοχές είναι ιδιαίτερα προβληματική η κατάσταση και αυτό έχει να κάνει με το χάος που επικρατεί, γιατί χωροθετούσαμε τα κέντρα αναψυχής, δισκοθήκες, κλαμπ, δίπλα από ξενοδοχεία, από τουριστικά συγκροτήματα. Δεν συνάδουν αυτά. Εδώ βάλαμε ασφαλτικά και χτίζουμε σπίτια δίπλα και μου λες για τα μαγαζιά τα άλλα. Ενώ κατάλαβες, είναι, ξέρεις την κατάσταση. Είναι σε διάφορα επίπεδα. Η αναρχία ή ένας διαφορετικός τρόπος τέλος πάντων. Όπως και να έχει. Λοιπόν, πάμε τώρα και λίγο.